Σε συνέντευξή του το Σαββατοκύριακο, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Φώτης Κουβέλης επανέλαβε ότι κανένα από τα περιφερειακά λιμάνια της χώρας δεν θα ιδιωτικοποιηθεί, ενώ εξήγησε τη νέα διαδικασία για τις περίφημες υποπαραχωρήσεις. Πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό νομοθετικό καθεστώς από εκείνο που διέπει την ιδιωτικοποίηση στα λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Στο υπόλοιπο μέρος των μεγάλων λιμανιών, στα λεγόμενα περιφερειακά λιμάνια, το οποίο συμπεριλαμβάνεται και εκείνο της Καβάλας, το Ταμείο επιθυμεί να προχωρήσει σύντομα το σχέδιο των υποπαραχωρήσεων, αφού για κάποια από τα περιφερειακά λιμάνια υπάρχουν ενδιαφερόμενοι ιδιώτες. Σήμερα που μιλάμε, το νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά την αξιοποίηση των λιμένων, αυτών που ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ και όλοι οι οργανισμοί λιμένων ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ, η μετοχή τους ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, η αξιοποίηση σημαίνει παραχώρηση, πώληση μετοχής, γιατί έχουμε μία μετοχή. Ωστόσο, κατατέθηκε από όσο γνωρίζω προχθές ένα σχέδιο νόμου προς διαβούλευση, και ουσιαστικά τροποποιεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Πλέον θα μπορεί το ΤΑΙΠΕΔ ως μέτοχος των λιμένων να προχωρήσει διαδικασία υποπαραχωρήσεων χρήσεων, που δεν μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή. Και για να συγκεκριμενοποιήσουμε λίγο το συγκεκριμένο θέμα, όσον αφορά δηλαδή την Καβάλα και τα λιμάνια, εμείς πρέπει να προχωρήσουμε στις διαδικασίες, στις διαγωνιστικές εκείνες παραχώρησης του εμπορικού λιμένα Φίλιππος Β'. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Άρης Ξενόφος, πρώτα στο ραντάρ το δικό μας και των επενδυτών είναι τα λιμάνια στους άξονες της Εγνατίας Οδού, ανατολικά με τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης και Καβάλας και δυτικά με Ιγουμενίτσα Κέρκυρα. Μέχρι το τέλος του έτους σχεδιάζουμε να εγκινήσουμε τους αντίστοιχους διαγωνισμούς, είπε ο κ. Ξενόφος, αναφερόμενος στη στρατηγική του Ταμείου για την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Όπως είπε και σε δηλώσεις του ο κ. Ξενόφος, ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, τέλος του έτους, σκοπός μάλλον είναι τέλος του έτους να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Δεν θα είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος θα είναι μία φορά και θα γίνει το Δεκέμβριο, θα ξεκινήσει με μία αρχική πρόσκληση ενδιαφέροντος και τα πράγματα θα εξελιχθούν όπως πρέπει σύμφωνα με την νομοθεσία. Έχουμε να ξεπεράσουμε κάποια γραφειοκρατικά θέματα. Όλα αυτά είναι στο πρόγραμμα, δουλεύουμε γι' αυτά με σκοπό τέλος του 19 να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης. Το ΤΑΙΠΕΔ στη διάρκεια των 7 χρόνων που έχουν παρέλθει από την ίδρυσή του έχει αποκτήσει βαθιά γνώση της αγοράς, έχει επανειλημμένα αντιμετωπίσει τις αγκυλώσεις γραφειοκρατικών μηχανισμών, έχει κτίσει πολύτιμη εμπειρία στη διενέργεια διαγωνισμών και γνωρίζει τις απαιτήσεις των επενδυτών, ενώ αποτελεί πλέον τον εχέγγυο συνομιλητή κάθε υποψήφιου επενδυτή. Την ίδια ώρα, την Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού και των Μαρινών παρουσίασε η Υπουργός Τουρισμού, κυρία Έλενα Κουντουρά, κατά την ομιλία της στην έναρξη του Παγκόσμιου Συνεδρίου Μαρινών του Διεθνούς Συμβουλίου Ενώσεων Ναυτικής Βιομηχανίας στην Αθήνα. Η Υπουργός τόνισε ότι υλοποιείται συγκεκριμένη πολιτική στον τουρισμό για την ανάπτυξη των Μαρινών και την ανάδειξη της Ελλάδας ως πόλο έλξης, με σκάφη αναψυχή στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αλλά και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για το θέμα αναφέρθηκε με ανακοίνωσή του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανάσα του Δήμου Αλεξανδρούπολης Παύλος Μιχαηλίδης, τονίζοντας πως ό,τι αφορά την Αλεξανδρούπολη με 100% εξάρτηση από τις οδικές αφήξεις, η Θράκη και κατ' επέκταση σε υψηλό βαθμό και η Αλεξανδρούπολη, αποτελεί εδώ για καιρό ένα από τους δημοφιλείς προορισμούς, κυρίως για τους Τούρκους τουρίστες. Η Αλεξανδρούπολη, μια παραθαλάσσια πόλη που και στο παρελθόν είχαν κάποιοι δεσμευτεί ότι θα γίνει εδώ πέρα, αν θυμάστε, με το καζίνο στα αντισταθμιστικά μαρίνα στην Αλεξανδρούπολη, κάτι το οποίο έμεινε στα χαρτιά, με ΦΕΚ παρακαλώ, νομίζω ότι σήμερα πρέπει να δείξουμε αντανακλαστικά. Εμείς ως παράταξη εδώ και 3 χρόνια καλούμε και τη Δημοτική Αρχή και τον Οργανισμό Λιμένα επιτέλους να αποφασίσουμε πού θα χωροθετηθεί μια μαρίνα και να την διεκδικήσουμε μέσα σε αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Οι συνθήκες πλέον έχουν οριμάσει. Η Αλεξανδρούπολη, πέρα από μια παραθαλάσσια πόλη, νομίζω ότι η θέση της κοντά στις βαλκανικές χώρες μπορεί να φιλοξενήσει τέτοια σκάφη, αλλά χρειάζονται και ανάλογες υποδομές. Σύμφωνα πάντως με τις τελευταίες εξαγγελίες τόσο των υπουργών όσο και των πολιτικών προσώπων, τόσο τα κεντρικά όσο και τα εμπορικά λιμάνια της Καβάλας αλλά και της Αλεξανδρούπολης πρόκειται να αλλάξουν πρόσωπο με τη συγκεκριμένη διαδικασία των υποπαραχωρήσεων.